Και θα κλείσουμε την εκπομπή σήμερα με έναν 16χρονο, ο οποίος μας κάνει περήφανος, έχει ένα λαμπρό μέλλον μπροστά του στον μηχανοκίνητο αθλητισμό, έχει αποσπάσει μέχρι και σήμερα δεκάδες εγκομιαστικά σχόλια και βέβαια αποδεικνύει ότι το ταβάνι των ονείρων του δεν έχει όριο και πολύ καλά κάνει. Είναι ο Τζόρτζης Μαρκογιάννης. Πάμε να συνομιλήσουμε, να τον γνωρίσουμε. Τζόρτζη, να σε ευχαριστήσω πολύ και να σε καλησπερίσω. Εγώ να σας ευχαριστήσω, καλησπέρα. Για πες μας λίγο, καταρχάς πού βρίσκεσαι, να ξεκινήσω, γιατί είναι λίγο εντυπωσιακό το φόντο που έχεις. Βρίσκομαι στο προσωμιωτή μου αυτή τη στιγμή. Ναι. Είμαι μέση μιας προπόνησης. Ναι, είναι ένα πια κλασικό κομμάτι της καθημερινότητάς μου ο προσωμιωτής. Περνάω πάρα πολλές ώρες σε αυτόν. Και με βοηθάει να προετοιμάζομαι για τον επόμενο αγώνα ή δοκιμή. Λοιπόν, να πούμε ότι είσαι οδηγός Φόρμουλα 4, Φόρμουλα 4. Φόρμουλα 4, ακριβώς. Βέβαια, βέβαια. Φόρμουλα 4. Σε ποιους αγώνες έχεις λάβει μέρος μέχρι σήμερα, για να μας εξηγήσεις λίγο πώς ξεκίνησαν όλα, πού συμμετείχες. Λοιπόν, ξεκίνησα σε ηλικία 4 ετών ουσιαστικά την ενασχόλησή μου με το μηχανοκίνητο, στην κατηγορία των Kart. Έτρεχε και ο πατέρας μου παλιά σε ερασιτεχνικό επίπεδο αγώνες. Οπότε εκείνος ήταν εκείνος ο οποίος με έφερε σε επαφή πρώτη φορά με το μηχανοκίνητο. Στη συνέχεια έκανα για κάποια χρόνια αγώνες στην Ελλάδα. Κέρδισα και δύο πρωταθλήματα. Και ξεκίνησα τη διεθνή μου καριέρα. Ναι. Άρχισα την Ελλάδα με στόχο να αναδείξω το ταλέντο μου στο εξωτερικό. Συμμετείχα σε δύο πρωταθλήματα παγκόσμια και πανευρωπαϊκά στο ΚΑΡ. Όμως ύστερα, επειδή ψήλωσα αρκετά, είχα ένα ζήτημα, οπότε αναγκαστικά έπρεπε να ανέβω κατηγορία και να ξεκινήσω τους αγώνες μονοθεσίου. Έτσι ξεκίνησε κάπως η ενασχόλησή μου με τη Φόρμουλα 4. Ο ανταγωνισμός φαντάζομαι είναι υψηλός, έτσι δεν είναι? Είναι αυτή τη στιγμή το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στις μικρές κατηγορίες κατά την άποψή μου. Οι συμμετοχές είναι σαφώς περισσότερες από άλλα πρωταθλήματα όπως η Φόρμουλα 2, Φόρμουλα 3. Ήμασταν 40 άτομα δηλαδή στον τελευταίο αγώνα. Οπότε υπάρχει σίγουρα μεγάλος ανταγωνισμός. Ο βασικός σου στόχος ποιος είναι? Φαντάζομαι κάνεις όνειρα, κοιτάς μπροστά, προσπαθείς καθημερινά. Έχεις και τον προσωμιωτή εκεί, οπότε η προπόνηση είναι καθημερινή. Ο βασικός σου στόχος ποιος είναι? Νομίζω όλοι οι οδηγοί μονοθεσίου ως βασικό στόχο έχουν μια θέση στη Φόρμουλα 1. Είναι έτσι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, θα λέγαμε. Είναι ένα όνειρο για όλους τους οδηγούς από μικρή κιόλας ηλικία. Και θεωρώ ότι αυτό είναι και αυτό που μας σωθεί ουσιαστικά να αγωνιζόμαστε τόσο σκληρά. Μάλιστα, φαντάζομαι οφείλεις αυτό το μικρόβιο και στον μπαμπά σου, όπως μας είπες. Σίγουρα, 100%. Και η στήριξη της οικογένειάς σου είναι σπουδαία, είναι δυνατή, σε βοηθούν να κοιτάς μπροστά? Εννοείται, ψυχολογικά ειδικά, και η μητέρα μου ήταν παλαιότερα πρωταθλητής στην τοξοβολία, οπότε είναι μοιημένη στην όλη ιδέα του πρωταθλητισμού. Και με βοηθάνε πάρα πολύ ψυχολογικά και έρχεται και μαζί μου στους αγώνες ο πατέρας μου, με υποστηρίζει, με παρηγορεί. Οπότε έχεις και ως όνειρο να είσαι ο Έλληνας ο οποίος θα ξεχωρίσει και στη Φόρμουλα 1. Άπιαστο όνειρο, αλλά έχεις ξεκινήσει δυνατά. Όντως, είναι πάρα πολύ δύσκολο, είναι συγκεκριμένες οι θέσεις και χρειάζεται πάρα πολύ τύχη και καλό συγχρονισμό, αλλά πιστεύω ότι έχω τα προσόντα και θα το παλέψω μέχρι τελευταία στιγμή. Η βάση σου πού είναι, σε ποια περιοχή? Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα, σε ποια περιοχή της Ελλάδας? Στη Βούλα. Υπάρχουν υποδομές σε κάποια πίστα που μπορείς να κάνεις την προπόνησή σου ή αποκλειστικά και μόνο μέσω του προσωμείωτη? Δυστυχώς στην Ελλάδα όχι, δεν υπάρχουν πίστες και εξάλλου το αυτοκίνητο είναι μαζί με την ομάδα στην Ιταλία. Ναι. Οπότε δεν είναι δυνατόν να κάνω προπονήσεις εδώ πέρα. Επίσης, συγκεκριμένες ημέρες των προπονήσεων για την οριοθέτηση του budget. Οπότε ουσιαστικά γίνονται οργανωμένες προπονήσεις με όλες τις ομάδες, τις πίστες του πρωταθλήματος. Είναι κάπως άδικο πάντως που οι υποδομές είναι κάπως απαρχαιωμένες, ανύπαρκτες στον μηχανοκίνητο, ναι, αθλητισμό. Σίγουρα. Δηλαδή συναγωνίζεσαι και ανταγωνίζεσαι και λαμβάνεις μέρος σε αγώνες. Και οι συναθλητές σου, φαντάζομαι, η προπόνησή τους είναι σε κανονικές συνθήκες, έτσι δεν είναι? Ναι, και το βασικότερο είναι ότι έχουν παρατήσει το σχολείο. Δεν υπάρχει το σχολείο σαν ιδέα για αυτούς. Είναι πλήρως αφοσιωμένοι στο άθλημα αυτό.
Οπότε είναι σίγουρα δύσκολο. Εγώ που προσπαθώ, κάνω και μια προσπάθεια στο σχολείο να έχω ψηλούς βαθμούς και έχω στόχο τη νομική, να τους ανταγωνίζομαι με ίσο τρόπο. Αγαπημένος αθλητής και πρότυπο στη Φόρμουλα 1, τώρα θα μου πεις λογικά, ποιος είναι? Ο Λιούις Χάμιλτον, από αυτούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο grid. Εντάξει, θαυμάζω και τα κατορθώματά του προφανώς, αλλά και τον τρόπο οδήγησής του και την οτροπία του. Είναι πάρα πολύ μεθοδικός, σταθερός στην οδήγησή του και αυτό Μάλιστα. είναι και ο λόγος που έχει διακριθεί τόσο. Έχεις παρακολουθήσει τόσο κάποιον αγώνα από κοντά, έχεις δει κάποιον, έχεις γνωρίσει κάποιον από τα ενδάλματά σου? Από οδηγό Φόρμουλα 1 έχω γνωρίσει τον Νίκο Ρόσμπεργκ και τον Φελίπε Μάσα. Ναι. Έχω γνωρίσει επίσης τον Χουάν Παύλο Μοντόγια. Ναι. Και τον αδερφό του Μίκαελ Σουμάχερ, τον Ράλφ. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ένα μεγάλο μπράβο και στην οικογένειά σου που σου δίνει αυτή την όθηση και τη δύναμη. Εδώ σας είμαστε για να πούμε πολλά και στο μέλλον. Σε πιστεύουμε να συνεχίσεις, μας κάνεις περήφανους και είμαστε σίγουροι εδώ στην Κρήτη ότι θα ξεχωρίσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλό απόγευμα. Καλό βράδυ. Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.